συγχαρητήρια για θερμά. Γιατί σήμερα είναι η μέρα σου. Είναι η μέρα μου, είναι η μέρα μας, είναι η μέρα όλης της ανθρωπότητας, όλων των αιώνων και των γενεών. Και ας αφήσουμε τους οικολόγους και τους άλλους δίθεν παρσόφους της γης να ορίζουν ημερομηνίες και ημέρες γιορτής για πανηγύρια δικά τους. Εμείς έχουμε τη σημερινή ημέρα κατά την οποία δεν ξέρω. Οφείλω όμως να πω αλήθειες, όπως λέω πάντα αλήθειες. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν η Εκκλησία, οποιαδήποτε Εκκλησία, Πατριαρχείο, Εκκλησία Ελλάδος, Πατριαρχείο Σερβίας, Πατριαρχείο Μόσχας, τα παλέμαχα Πατριαρχία, δεν ξέρω. Ενώ έπρεπε σήμερα να είχαν εκδώσει εγκύκλιο και να καλούνε τον κόσμο σε μετάνοια. Για να χύσει τα δάκρυα της μετανοίας από την αποστασία από το θρόνο του Θεού. Σήμερα, επαναλαμβάνω, όλοι μας γιορτάζουμε. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος δεν εγκατέλειψε τον δρόμο του Θεού, στον παράδεισο μέσα και ξεπέσαμε. Και πόσο μάλλον μετά τη μεταπτωτική κατάσταση, πόσο βούρκο πλημμύρισε η γη από τις αμνομίες και τις αμαρτίες και τις πτώσεις και τις παραπτώσεις τις δικές μας. Υπνώτουν. Περί άλλα μεριμνούν και τυρβάζουν. Δεν τους νοιάζει το μεγαλύτερο όπλο που έχουμε εμείς, είναι η μετάνοια. Και να καλέσουν τον λαό σε μετάνοια. Αλλά να είναι πρωτουργία αυτή. Όχι. Αυτοί είναι άλλοι. Δεν κάναν τίποτε. Δεν αμάρτησαν. Δεν συκοφάντησαν. Δεν βεβήλωσαν ναούς και ιερούς χώρους. Όχι. Πού να καλέσουν τον λαό σε μετάνοια όταν ήδη δεν νιώθουν ότι οφείλουν να κληθούν σε μετάνοια. Αγαπητοί μου, δεν ήθελα να μιλήσω σήμερα. Γιατί πικραίνομαι μέσα μου και στο τέλος ξέρω εγώ τι υποφέρω. Αλλά το καθήκον και η συνείδηση μου λέει, οφείλεις να πεις κι άλλες αλήθειες ακόμα. Να γιατί λέω σήμερα αυτά τα πράγματα και θα πω χειρότερα. Δεν καλούν τον λαό σε μετάνοια. Και είπαμε τον λόγο. Μήπως ακούσατε κανένα ορθόδοξο μοναστήρι που να καλεί τους πιστούς και τους προσκυνητές του να κάψουν τα γόνατα σήμερα μπροστά στον Χριστό και να κλάψουν για την ασωτεία που κυριαρχεί σήμερα στον πλανήτη μας. Ακούσατε κανένα άρχοντα της πολιτείας, όποιος κι αν είναι αυτός, πρόεδρος ή πρωθυπουργός ή υπουργός ή έπαρχος ή διοικητής. Κανείς, μα κανείς, δεν έχει τσίπα πάνω του. Και εμείς εφαρμόζουμε την παροιμία. Ένας κολλιός δεν φέρνει την άνοιξη. Ακούγεται όμως η φωνή, το κράξιμο αυτού του κολλιού και ίσως κάποτε να ξυπνήσουν. Κυριακή Ασώτου. Και λέμε ότι όλοι μας γιορτάζουμε. Το πιστέψαμε ότι εμείς αποστατήσαμε απέναντι του Θεού. Ότι πήραμε το μερίδιο το δικό μας
των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος με το ευχή κάθε των τοκετών, με τη βάπτιση, με το στεφάνωμα, όλα αυτά τα χαρίσματα πού τα πήραμε, σε ποια χώρα μακρινή τα εγκαταλείψαμε. Κυριακή του Ασώτου. Και θα υποβάλω το ερώτημα. Μήπως γνωρίζετε κανένα ή τον εαυτό σας που σήμερα θα καθίσει απέναντι του Θεού και θα του πει «Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου» ούτως ώστε να δει τις αγκάλες του Θεού ανοιχτές και να τον υποδέχονται για να ξαναντηθεί πάλι με τη θεοήφαντο στολή της καθαρότητος κανείς. Κι εγώ ρίπτω το βλέμμα δεξιά, ρίπτω το βλέμμα αριστερά, ρίπτω το βλέμμα μέσα μου και δεν βλέπω ούτε παπάν, ούτε λαϊκόν, ούτε μοναχόν που να σταθεί σήμερα απέναντι του Θεού και να του πει «Θεέ μου, είμαστο!» Και μετά αφιβάλλουμε για την πορεία του κόσμου και των ανθρωπίνων γενεών. Πού πάμε? Κατακρεμώ! Δέστε τους νέους, πού βαδίζουν! Δέστε τις οικογένειες, πώς εξομελίζονται οι αρχές της οικογένειας! Δέστε το έθνος που βρίσκεται προκινδύνων, όχι κινδύνου. Οι κίνδυνοι είναι πολλοί, δεν είναι ένας. Δεν είναι ο οικονομικός κίνδυνος πρόβλημα. Είναι ο ηθικός κίνδυνος πρόβλημα. Ας πούμε ακόμα μερικές σκέψεις. Προσέξτε. Αυτά τα οποία θα δεχθούν εγώ δεν λέγονται πουθενά. Είχε την ευγένεια ο νεότερος Υιός. Είχε το σεβασμό στους γονείς, στον πατέρα του. Δεν άρπαξε μόνος του την περιουσία, την κληρονομιά του. Είχε το θάρρος να πάει στον πατέρα του και να του πει, ξέρεις, έχεις δύο παιδιά. Το ένα ανήκει στον αδερφό μου. Το άλλο κομμάτι είναι δικό μου. Είμαι ενήλικος, το θέλω. Θα του κάνω ό,τι θέλω. Να πάω οπουδήποτε θέλω και εκεί να διασκεδάσω. Ή εργαζόμενος να τα επαυξήσω. Εμείς σήμερα τι κάνουμε? Δεν πάμε στο Θεό και να του πούμε δώσε μου την κληρονομιά μου. Δώσε μου τα χαρίσματα που δικαιούμαι. Τα αρπάζουμε μόνοι μας και πάμε και τα βεβηλώνουμε οπουδήποτε αλλού. Και ένα δεύτερο σημείο, πάλι στο ίδιο. Πήρε την περιουσία. Συγκατατέθηκε ο πατέρας του. Εφόσον θες έτσι, σέβομαι την ελευθερία σου. Και τα έδωσε. Και αφού τα πήρε, δεν λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, αν είπε ένα ευχαριστώ στον πατέρα του που του έδωσε την περιουσία. Προσέξτε, ανοίξαμε το στοματάκι το δικό μας για να πούμε ευχαριστώ στον Θεό σήμερα που είδαμε τον ήλιο να ανατέλει, ή ακόμα που ζούμε, ή ακόμα που το έθνος στέκει και σήμερα. Όχι. Γίναμε αχάριστοι. Γίναμε απαταιώνες ειδικών χαρισμάτων. Γίναμε λιποτάκτες και αποστάτες της ειδικής τελειότητος. Και μία ακόμα σκέψη. Έρχεται ο δεύτερος Υιός. Μα τα πάντα έχει.
είχε τις διασκεδάσεις, είχε τις χαρές στον παράδεισο μέσα που ήτανε. Α, πατέρ μου, έχω ένα παράπονο. Και ακούει ο πατέρας το παράπονο. Άσχετα αν ήταν άδικο παράπονο. Ξέρεις, εγώ είμαι μέρα νύχτα με σένα. Σου δουλεύω. Με έκανες δούλο. Δεν με αναγνωρίζεις σαν παιδί σου. Αν με αναγνώρισες σαν παιδί σου, θα με σκεφτόσουν και εμένα, όπως σκέφτηκες τον νεότερο ιό. Θα μου έδινες ένα κατσίκι. Δεν τα ζητάω όλα εγώ, ένα κατσίκι ζητάω. Μετά θα εξηγήσω. Για να πάω και να γλυντήσω και εγώ με τους φίλους μου. Προσέξτε, μπέστε στο νόημα τι ζήτησε ο μεγαλύτερος Υιός. Ζήτησε έρηφον για να πάει να γλεντήσει με τους φίλους του. Είχε τη χαρά στην καρδιά του μέσα και στο πνεύμα του μέσα. Κι όμως ήθελε να γλεντήσει τη χαρά της σάρκας. Αυτό κάνουν και οι άνθρωποι σήμερα. Ζούνε μέσα στον χώρο της Εκκλησίας που είναι δωρεές και χαρίσματα Αγίου Πνεύματος και νοσταλγούν την απόλαυση της σάρκας. Το πήρατε το βάθος. Έρηφο ζήτησε. Εμείς λέμε τη λαϊκή παροιμία σαν αγριοκάτσικο. Αγριοκάτσικο είναι η σάρκα. Και δεν ήθελε να επιστρέψει στο σπίτι. Γιατί άκουσε ότι ο αδερφός του επέστρεψε. Δεν ήταν αιτία να χαρεί. Δεν ήταν αιτία να ανοίξει και αυτό στην αγκαλιά όπως την άνοιξε ο πατέρας και να υποδεχτεί τον αδερφό. Δεν ήθελε ο αδερφός του επιστρέφοντας ένα στήριγμα από τους δικούς του. Κι όμως η δύναμη της σάρκας ανέτρεψε το κάθε ηθικό που καλλιεργούσε στο μυαλό του. Το ίδιο κάνουμε και εμείς σήμερα. Αγαπητοί μου, μόλις δούμε τον άλλο να μετανοεί και να επιστρέφει, τότε εξαποστέλνουμε τα βέλη και τα τόξα της συκοφαντίας για να μην βρει έδαφο σταθερό και να πατήσει στην επιστροφή του για την πνευματική και ανώτερη ζωή. Γονείς, γονείς, πότε ανοίξετε την αγκαλιά σας για να δεχτείτε επιστρέφοντα τα παιδιά σας. Πόσοι γονείς δεν έσπρωξε τα παιδιά σε βαθύτερους γκρεμούς. Ήπιε, κάπνισε, επέστρεψε όμως, άνοιξε την αγκαλιά σου και δέξου το παιδί σου για να σωθεί και το σπρώχνεις σε ατραπών, αδικιών, ανομιών και παραπτωμάτων. Αδερφοί μου, θα σταματήσω εδώ και θα μπούμε βαθύτερα στην τράπεζα. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Γιατί όπως το έλεος του Θεού, όπως η αγαθότητα του Θεού είναι ανεξιχνία στο πέλαγος, έτσι είναι και η παραβολή αυτή η θεία για τον άθρο των ιών. Και όσο μπαίνεις βαθύτερα στα νερά του πελάγους, τόσο η ψυχή δυναμώνει και θέλει ακόμα βαθύτερα βάθη για να αναπνεύσει πνευματικά. Εύχομαι ο δρόμος του ασώτου να γίνει και δικός μας δρόμος. Η επιστροφή του ασώτου να γίνει και δική μας επιστροφή. Και μην αφιβάλλετε. Ο Θεός θα μας περιμένει με ανοιχτές τις αγκάλες. Από μακρόθεν, από μακρόθεν, από μακρόθεν. Θα κοιτά την επιστροφή τη δικιά μου, την επιστροφή τη δικιά σας.
διευχόντων Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.